Τον κώδωνα του κινδύνου κρούν τα στοιχεία που προκύπτουν από έκθεση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μέσα από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης που υλοποιεί η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για το 40% των εργαζομένων, η πανδημία και οι συνέπειές της έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, την ώρα που το 1/4 περίπου των επιχειρήσεων αδυνατεί επίσης να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αυτοαπασχαλούμενοι και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις βάζουν ήδη λουκέτο, αλλά και εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας πρακτικά δεν επιστρέφουν ποτέ στην εργασία τους. Ας δούμε λίγο το μπλε, το 32%. Έχει απομειωθεί αυτοαπασχόληση χωρίς προσωπικό, κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Και αντιστοίχως έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο έχουν περισσότερους απασχολούμενους, δηλαδή πρακτικά κλείνουν τα μαγαζιά τους ατομικές επιχειρήσεις και κοιτάζουν να γίνουν μισθωτοί και υπάλληλοι. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν είναι προνόμιο της Κρήτης αρνητικό, θέλω να πω. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως ανέφερα, είναι ένα μέρος με συγκεκριμένα θεματικά εργαλεία, τα οποία αυτά προσπαθεί να διαθέσει σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς μας φορείς, με ενώσεις, με επιμελητήρια, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνεργάζεται, συνομιλεί, διαβουλεύεται με τους πολίτες της για να μπορέσει να κατευθύνει μαζί, χέρι με χέρι, από τα Χανιά έως τη Σιτία, γιατί μας αφορά όλη η Κρήτη, τη βλέπουμε ενιαία, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση που θεωρώ ότι θα παραμείνει. Μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις, επιστήμονες που δούλεψαν στην έρευνα με τα στοιχεία των συνεπειών της πανδημίας στην αγορά εργασίας, διευκρίνησαν ότι για πρώτη φορά το ποσοστό των νέων ανέργων στην Κρήτη πλησιάζει το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, αποτυπώνοντας μάλιστα με ξεκάθαρο τρόπο και την έμφυλη διάσταση του προβλήματος, καθώς τόσο σε καθεστώς αναστολής όσο και νέας ανεργίας, οι γυναίκες φαίνεται ότι έχουν το αρνητικό προβάδισμα. Η έμφυλη διάσταση επηρεάζει όλα τα μεγέθη. Δηλαδή, έχουμε περισσότερες γυναίκες ανέργους σταθερά στην Κρήτη όπως και στην Ελλάδα από άντρες. Πράγματι έχουμε. Εννοώ ποσοστία. Mm-hmm. Εδώ όμως τι συμβαίνει. Το βλέπετε και στις τέσσερις διαστάσεις ότι και οι άνεργες γυναίκες παραμένουν περισσότερες και στην αναστολή εργασίας οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο και στην ανεργία επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Μπορώ να πω ότι αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημα των ανθρώπων αυτών. Είτε μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής εργασίας, όπου βέβαια είναι επιδοτούμενοι πλέον. Βέβαια, τι σημαίνει επιδοτούμενοι? Όταν είσαι επιδοτούμενος, παίρνεις ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο σου καθορίζει το κράτος. Αν το εισόδημά σου ήταν πολύ υψηλότερο, αμέσως υπάρχει απώλεια εισοδήματος. Οπότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται επισφαλής εργαζόμενος, γίνεται ευάλωτος. Υπάρχει μια ταχεία πτώση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στα καινούργια δεδομένα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμπαρασύρει και το εργατικό δυναμικό. Οι καλεσμένοι του Γιώργου Σαχίνη αναφέρθηκαν στην ανάγκη που προκύπτει για την επόμενη μέρα, την επιχειρηματικότητα και την εργασία, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι πέραν του τουρισμού, γενναία στήριξη χρειάζονται και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας, με το βλέμμα, όπως ξεκαθάρισαν, στραμμένο προς μια νέα κατεύθυνση που απαιτεί εξειδικευμένους χειρισμούς, καθώς το πλαίσιο που δημιουργείται μεταμορφώνει την κοινωνία και την ίδια την εργασία, με τη νέα φτώχεια να εισβάλλει με δραματικούς ρυθμούς και ένταση στην πλειοψηφία των οικοκυριών. Οι επενδύσεις δεν είναι αρκετές. Μπορώ να σας αποδείξω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή, ότι όταν επενδύουμε συνεχώς, αυτή η επένδυση δεν σημαίνει σόν και καλά ότι δημιουργεί η αύξηση των επενδύσεων, ότι από μόνες τους δημιουργούν μια σταθερή μεγέθυνση. Εάν ο ρυθμός αύξησης των μισθών των εργαζομένων δεν ακολουθεί και δεν είναι και μεγαλύτερο σε πολλές φορές από το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Στη νέα πραγματικότητα, γιατί η κανονικότητα, η επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε Σαχίνη, στην ουσία θα είναι μια έλευση μιας νέας κανονικότητας. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα. Σε επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως την ξέραμε, αυτό διακινδυνεύω να το προβλέψω, παρόλο που ούτε προφήτης είμαι ούτε μελλοντολόγος, θα είναι νέα κανονικότητα. Σε αυτή τη νέα κανονικότητα ή δυνατόν κανείς να μην αφαιθεί να διαβεί την έρημο μόνος του.